Ας ξεκινήσουμε όμως την ανάπτυξη με ανάπτυξη. Στην έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται μία μελέτη η οποία μας δείχνει πως με μία μονάδα έξτρα δημοσίων επενδύσεων πέρσι, ο ρυθμός ανάπτυξης, όπως σας είπαμε, θα ήταν 2,7 αντί για 1,9%. Θα είχαμε όμως παράλληλα αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου μία μονάδα. Την ίδια ώρα, έρευνα του Οικονομικού Επιμελητηρίου μας δείχνει ότι μόλις 4% των ερωτηθέντων πιστεύει πως θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία. Πρώτα στο ρεπορτάζ και στη συνέχεια επιστρέφουμε στο στούντιο. Ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 3,5% με 4% θα μπορούσε να καταγράφει η ελληνική οικονομία την επόμενη πενταετία αν υλοποιούνταν επενδύσεις στις τάξεις των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κλίμα παρά τις διακηρύξεις των εκάστοτε κυβερνώντων για την παροχή κινήτρων που θα προσελκύσουν ελληνικά και ξένα κεφάλαια. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέγραψε την αγωνία των μελών τους για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα σταθεροποιηθεί και θα αρχίσει σιγά σιγά να αναπτύσσεται με ήπιους ρυθμούς. Για να γίνει αυτό όμως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν στην ελληνική οικονομία και σε συνδυασμό με ιδιωτικές επενδύσεις από το εξωτερικό, πιθανότατα να δούμε και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος βλέπουν ότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να στραφούν κυρίως στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι η τάση της ψηφιακής επανάστασης θα αλλάξει σημαντικά τη διάρθρωση του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας και οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να ακολουθήσουν. Όσον αφορά στο χρηματιστήριο Αθηνών, οι ερωτηθέντες συνολικά δεν ασχολούνται ιδιαίτερα συχνά με το χρηματιστήριο παρά το γεγονός ότι είναι οικονομολόγοι. Δυστυχώς, η κατηγορία που απέχει σημαντικά από τα χρηματιστηριακά δρόμενα είναι η ηλικιακή κατηγορία έως 30 ετών. Το 75% των συμμετεχόντων θεωρούν την επόμενη τριετία η ελληνική οικονομία θα είναι σε τροχιά σταθεροποίησης προς ήπια ανάπτυξη. Μόλις 4% πιστεύουν ότι θα έχουμε έντονη ανάπτυξη. Τεχνολογία, πετρέλαιο, αέριο και ταξίδια αναψυχή είναι οι τρεις κλάδοι που θα παρουσιάσουν επενδυτικές ευκαιρίες την επόμενη τριετία. Ακολουθεί με μικρή διαφορά και η ακίνητη περιουσία. Συγχρόνως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αλλάξει σημαντικά τη διάρθρωση του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας. Στην ερώτηση πού πρέπει να διοχετευτεί το πρωτογενές πλεόνασμα προκειμένου να έχει ταχύτερο αναπτυξιακό αντίκτυπο, οι ερωτηθέντες εντόπισαν την ανάγκη φορολογικής ελάφρυνσης επιχειρήσεων και τη μείωση του ΦΠΑ. Το πρώτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το δεύτερο είναι ευρέως απαιτητό από όλους. Η πιο σημαντική διορθωτική αλλαγή που απαιτείται είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Ακολουθεί η επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία είναι επιθυμητή κυρίως από τους ιδιοκτήτες εταιριών, αλλά είναι επίσης ευρέως αποδεκτή. Στην ερώτηση προς ποια κατεύθυνση θα διοχετεύατε κεφάλαια από τις τράπεζες με τη μορφή νέων χρηματοδοτήσεων, η μεγαλύτερη πλειοψηφία εντοπίζει την ανάγκη για επενδύσεις, για έρευνα και ανάπτυξη. Το ποσοστό των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που παρακολουθούν το χρηματιστήριο είναι σχετικά χαμηλό. Μόλις το 1 τρίτο παρακολουθεί το χρηματιστήριο είτε καθημερινά είτε 2-3 φορές την εβδομάδα, παρότι οικονομολόγοι και μάλιστα το ποσοστό είναι χαμηλότερο στις νέες ηλικίες. Σε αντίθεση, η μεγαλύτερη ηλικία είναι πιο ενεργή χρηματιστηριακά. Υπάρχει ανάγκη για προσέλκυση νέων σε ηλικία επενδυτών. Στην ερώτηση, εάν ο γενικός δείκτης θα έχει θετική απόδοση το 2019, σχεδόν η μισή, το 48,23%, αναμένουν θετική απόδοση. Δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της έρευνας του Οικονομικού Επιμελητηρίου για το μέλλον. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Κόλλιας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, με αυτό το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, είναι η προσδοκία του επιχειρηματικού κόσμου για το μέλλον. Στέκομαι δηλαδή στο έβριμα της έρευνας που λέει ότι μόλις 4% πιστεύουν ότι πραγματικά μπορεί η ελληνική οικονομία να έχει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτή η απαισιοδοξία? Θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ. Ότι η έρευνα έγινε Μάρτιο-Απρίλιο του 2019. Αυτό εξηγεί πολλά. Επομένως, η έρευνα αυτή διεξήχθη πριν από τις ευρωεκλογές και πριν από τις εθνικές εκλογές, που υπάρχει ένα διαφορετικό momentum για την ελληνική οικονομία και μια διαφορετική ψυχολογία και από πλευράς επενδυτών, αλλά και από πλευράς πολιτών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ακόμα και τότε, μόλις
ή μάλλον το 75% θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία θα είναι είτε σταθερή είτε σε τροχιά ανάπτυξη μέχρι πριν από λίγο καιρό. Θεωρούσαν ότι θα έχουμε ύφεση και θα πηγαίνουμε προς τα κάτω. Θυμίζω ότι το 19% που απαντήσαν τώρα μόνο ότι θα έχουμε ύφεση ήταν πολύ πιο υψηλό. Επομένως, άρα μετασχηματίζεται η ψυχολογία, αλλάζει και πηγαίνουμε προς τα πάνω. Ακριβώς. Δημιουργούνται, θα έλεγα, οι συνθήκες εκείνες που πρωτίστως προκύπτουν από την πολιτική σταθερότητα που έχει μια χώρα, για να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω υγιών μορφών ανάπτυξης και όχι βασιζόμενες στο προηγούμενο μοντέλο, το οποίο και απέτυχε, που βασιζόταν αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση. Ούτως ή άλλως, το στίχημα της νέας κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη στην προσέλκυση επενδύσεων, στη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος. Τι κεφάλαια, να το πω έτσι, χρειαζόμαστε επενδυτικά για να πούμε ότι θα έχουμε ένα boom αναπτυξιακό στην ελληνική οικονομία και πόσο σύντομα μπορεί να γίνει? Υπάρχει ένα κενό στην ελληνική οικονομία στο σκέλος των επενδύσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο σκέλος δηλαδή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία. Μια πρόσφατη μέτρηση του ΣΕΒ μας έλεγε ότι είναι 100 δισεκατομμύρια το επενδυτικό κενό, αν θέλουμε να γυρίσουμε στα επίπεδα προκρίσεις. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος. Στα επίπεδα προκρίσεις, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ήταν στα 60, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, στα 60,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2007 συγκεκριμένα. Το 2018 είμαστε στα 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ένα κενό δηλαδή 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι πραγματικότητα. Για το 2018 δηλαδή κλείσαν στα 3,64 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι ρεκόρ δεκαετίας. Δεν είναι κανένα μεγάλο μέγεθος. Δεν είναι μεγάλο μέγεθος. Έτσι, αλλά τσούκου-τσούκου είναι σημαντικό ότι αυξάνεται, τουλάχιστον δεν μειώνεται, όπως οι εγχώριες επενδύσεις. Ακριβώς, ότι αρχίζει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, που προκύπτει πρωτίστως, ξαναλέω, γιατί όπως ξέρετε, τα υπόλοιπα όλα, φορολογία, ταχύτητα διοδότηση επιχειρήσεων, ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, είναι εκεί που βρίσκονται, όχι σε καλό επίπεδο δηλαδή. Αυτό προκύπτει λοιπόν από μια πολιτική σταθερότητα που πιστεύουν οι ξένοι επενδυτές ότι θα υπάρχει στη χώρα. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι αφενός να ενεργοποιήσουμε και τους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές για να ξαναφτάσουμε αυτά τα 60 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε μόνο από τους ξένους. Και δεύτερον, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ξανατρέξει όπως πρέπει να τρέξει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί επενδύσεις δεν κάνουν μόνο οι ιδιώτες, κάνει και το κράτος. Εδώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε μια δραματική περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ήταν κυβερνητική επιλογή, νομίζω. Στο βωμό των πρωτογενών πλεονασμάτων, στερώντας πραγματικά, είναι η έρευνα αυτή της Τράπεζας της Ελλάδας που μας λέει ότι αν οι δημόσιες επενδύσεις πέρυσι ήταν μια μονάδα παραπάνω σε σχέση με το ΑΕΠ από το 2017. Θα είχαμε κέρδη σχεδόν μια μονάδα, 0,79%, στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι τεράστια μεταβολή για να θυσιάζεται έτσι εύκολα. Αυτό που γίνεται με τις δημόσιες επενδύσεις είναι ότι ο πολλαπλασιαστής είναι πολύ μεγάλος. Όσο αυξάνουμε λοιπόν τις δημόσιες επενδύσεις, τόσο πολλαπλασιαστικά δημιουργούνται ωφέλη στην ελληνική οικονομία και στο ρυθμό ανάπτυξης και στις θέσεις απασχόλησης. Επομένως, ξαναλέω ότι στο βωμό των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων θυσιάστηκε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πήγε πίσω το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να επανέλθει και αυτό σιγά σιγά στα επίπεδα προκρίσης, γιατί είναι πολλά τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Εδώ, μια και βάλαμε στην κουβέντα μας τους πολλαπλασιαστές, θα ξαναπάω σε ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος και μας λέει ότι εάν κερδίσουμε μια μονάδα ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, τότε ο ρυθμός μείωσης του δημοσίου χρέους θα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με μια μονάδα παραπανήσια πρωτογενών πλεονασμάτων. Το 1% ανάπτυξη, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, δίνει 1,8 μείωση παραπάνω στο δημόσιο χρέος. Μήπως εκεί είναι το κλειδί των πρωτογενών πλεονασμάτων και της εξίσωσης του χρέους και όχι να ρημάζεται η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική επιχειρηματικότητα από υψηλούς φόρους? Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Οικονομικό Επιμελητήριο και εγώ ως πρόεδρος το έχω κάνει πολύ συχνά αυτό και σε πολλές παρεμβάσεις μου και ομιλίες μου, ότι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε με τον παρανομαστή του κλάσματος. Ας αφήσουμε τον αριθμητή, Έχουν γίνει βήματα. Υπάρχει μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Έγινε ένα πρώτο βήμα.
δεν έγινε ολοκληρωμένα, γιατί πρέπει να κλείσουν μεταρρυθμίσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η αναδιάρθρωση του χρέους, που και πρέπει να το δούμε και αυτό, μου, γιατί έχουν πάει πίσω αυτά προεκλογικά. Είχαν δίκιο οι Ευρωπαίοι που μας το έδιναν κομμάτι-κομμάτι. Δεν μας συμφέρει ως Έλληνες να το πω έτσι. Θα προτιμούσαμε προφανώς μια λύση καθαρή εξ αρχής να γίνει το χρέος βιώσιμο. Απ' την άλλη όμως, όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια δέσμευση, εμείς θα κάνουμε αυτά και εσείς από την πλευρά σας θα κάνετε αυτά τα βήματα για το δημόσιο χρέος, και οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν τηρούν το λόγο τους. Έχει να κάνει με το επίπεδο της εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα της προηγούμενης και των ξένων θεσμών. Επομένως, φυσιολογικά ήρθαν να πούνε ότι θα σας δώσουμε την αναδιάρθρωση στο ελληνικό χρέος, αλλά θα σας τη δίνουμε έτσι όπως πρέπει, δηλαδή με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχετε υπογράψει και οφείλετε αυτό να κάνετε. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο στίχημα για την νέα κυβέρνηση, το χτίσιμο της αξιοπιστίας και η διαπραγμάτευση για τα πλεονάσματα. Εδώ έχουμε μία ισορροπία που πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε μια ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής σταθερότητας που πρέπει να κρατήσουμε και τις μεταρρυθμίσεις που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση και πρέπει να γίνουν και τις χρειάζεται και η ελληνική οικονομία. Και από την άλλη έχουμε αυτά που ψηφιστήκαν προεκλογικά και αυτά που υπόθηκαν προεκλογικά, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν τώρα και να δούμε πώς δεν θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό και δημοσιονομικός εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας λόγω αυτής της προεκλογικής παροχολογίας και ψηφισμένων μέτρων, όχι μόνο των υποθέντων. Επομένως, εδώ πρέπει να κάνει μια ισορροπία η νέα κυβέρνηση. Πρέπει άμεσα να διαπραγματευτεί αυτό το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που στραγγαλίζουν την ελληνική οικονομία και συνδέονται και με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, ακόμα και με το χρέος, όπως πολύ σωστά είπατε. Και από την άλλη, θα πρέπει να αντιμετωπίσει θέματα που, εάν δεν αντιμετωπιστούν και δοθούν λύσεις σε αυτά, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο κομμάτι των επενδύσεων. Πάμε λοιπόν στις επενδύσεις και να δούμε ποιο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο θεωρείται πλέον καθοριστικό, αυτό που πρέπει να επιληθεί άμεσα για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Είναι οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, 580 μέρες. Η φορολογία. Ξεκινάμε από τη φορολογία. Είναι απαγορευτική η φορολογία σε αυτή τη χώρα για κάποιον επενδυτή να έρθει, με δεδομένο ότι υπάρχει και ένας ανταγωνισμός των γύρω χωρών, οι οποίες έχουν πολύ πολύ χαμηλότερη φορολογία και στα εισοδήματα και στα μερίσματα. Επομένως, το πρώτο, και το βλέπουμε και από την έρευνα μεταξύ των μελών μας, που λένε, είναι ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε πάνω απ' όλα για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα είναι να μειώσουμε τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ βάζω μια παράμετρο στην κουβέντα μας, τα πρόσφατα ευρήματα έρευνας του ΣΕΒ, που μας λέει ότι στα 100.000 ευρώ, να το πω έτσι σχηματικά, που δαπανά ένας εργοδότης για έναν εργαζόμενο, τα 60.000 ευρώ δεν μπαίνουν ποτέ στην τσέπη του εργαζόμενου. Είναι το μη μισθολογικό κόστος που φωνάζουμε και εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να μειωθεί. Όπως είναι το κόστος για τον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος από τα 100 ευρώ που δηλώνει, τα 70 τα παίρνει εφορία και οι ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τις ασφαλιστικές εισφορές είναι άλλο ένα φορολογικό. Αυτό δεν είναι βιώσιμο αυτό και το βλέπουμε ότι από την ημέρα, με επίσημα στοιχεία, από την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, που έφερε το ασφαλιστικό εκεί που το έφερε, 1,5 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες κλείσαν το μπλοκάκι τους. Μα μας έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κυρίως ζητούσαν αύξηση των εισφορών. Ναι, εντάξει, ας μην το σχολιάσω καλύτερα. Γιατί δεν θέλω να το σχολιάσω για το γεγονός ότι από μόνοι τους είδαν ότι δεν βγαίνει και από 1η-1η του 19 μειώσαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξη από το 20 στο 13,33. Επομένως, άμα τους ζητούσαν παραπάνω, γιατί πήγαν και κάναν το αντίθετο. Έκλεισαν τον μπλοκάκι και το γύρισαν στην παραοικονομία. Βέβαια. Είναι αυτό που είχαμε προβλέψει από την αρχή ότι θα γίνει, ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα κλείσουν τον μπλοκάκι τους, θα γυρίσουν στην παραοικονομία. Αυτό επιβεβαιώνεται πλέον και από τους επίσημους αριθμούς ελευθέρων επαγγελματιών που κλείσαν τον μπλοκάκι τους. Πού έχουμε φτάσει, κύριε Κόλλια, το έχετε πρόσφατο, το πρόχειρο αυτό το στοιχείο? Κοιτάξτε, επειδή μπαίνουν και οι αγρότες μέσα σε αυτό, που είναι 900.000 περίπου, ήμασταν στο 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο διακοπές εργασιών. Ακριβώς, 1,5 εκατομμύριο διακοπές εργασιών. Αυτό που έλεγα είναι ότι με τις ασφαλιστικές εισφορές εκεί και τη φορολογία εκεί, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είναι δεδομένο. Και φαίνεται αυτό, αποτυπώνεται και στις φορολογικές δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών, οι οποίοι εκεί που δηλώναν στα χρόνια προς κρίση, στα καλά χρόνια, 11 και 12,
δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε φτάσει στα 3. Στα 3 εκατομμύρια ακριβώς. 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Επομένως, αυτά όλα που φοβόμασταν ότι θα γίνουν. Απλώς επιβεβαιώθηκαν και είναι μια μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Και θέλω οικονομίας. Να είμαι πιο σαφής στο νούμερο που είπα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τους αγρότες είναι 1,5 εκατομμύριο. Τα κλεισίματα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι πάνω από 150.000 από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου μέχρι σήμερα. Όχι 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο είναι το σύνολο. Το σύνολο των ελευθερών επαγγελματιών και των αγροτών και επ' αυτού ναι, έχουμε 150.000 διακοπές εργασιών. Επιστρέφουμε στο θέμα των επενδύσεων για να δούμε πού διψάει η ελληνική οικονομία σε επενδύσεις, σε ποιους τομείς είναι έτοιμη να υποδεχθεί. Νομίζω ότι ο τουρισμός κρατά τα πρωτεία τα τελευταία χρόνια. Αν δεν είχαμε τον τουρισμό, θα είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Αλλά βέβαια, ο τουρισμός δεν μπορεί να μας βγάλει μόνος του. Στο ξέφωτο. Να πω ότι ακόμα και αυτό που λέτε για τον τουρισμό είναι πραγματικότητα, γιατί έρχονται πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες πλέον στη χώρα, αλλά αυτό δεν έγινε βάσει ενός σχεδίου. Δεν έχουμε κάνει κάτι εμείς για να προσελκύσουμε τους τουρίστες, αυτούς οι οποίοι έρχονται. Έγινε επειδή οι γείτονες κυρίως είχαν ακριβώς. Τεράστια προβλήματα. Είναι λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στις γειτονικές χώρες και κατευθύνονται τουρίστες προς την Ελλάδα. Αυτό δεν θα είναι για πάντα. Πρώτον, βλέπουμε ότι η Τουρκία ανακάμπτει. Και δεύτερον, δεν μπορεί το ΑΕΠ της χώρας να βασίζεται κατά ένα ποσοστό πάνω από 25-30% στον τουρισμό. Δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Επομένως, σωστά θα δούμε και στην έρευνα που κάναμε, τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνολογία, στις πηγές ενέργειας, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο. Μετά είναι ο τουρισμός και μετά είναι και η ακίνητη περιουσία. Και εκεί παρουσιάζονται ευκαιρίες λόγω της καταβαράθρωσης των τιμών. Έρευνα και καινοτομία χρειάζονται έξτρα κίνητρα να δοθούν πέρα από τη φορολογία, αν υποθέσουμε ότι μειώνονται τα φορολογικά βάρη. Χρειαζόμαστε και κάτι να μας οθήσει προς τα εκεί, γιατί δεν το έχουμε νομίζω οι Έλληνες με την έρευνα και την καινοτομία. Βεβαίως και αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη του ερωτηματολογίου που κάναμε, γιατί θεωρούν ως πρώτο ότι πρέπει να διοχετεύσουν τα κεφάλαιά τους οι επιχειρήσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους και στην εκπαίδευση του προσωπικού τους. Είναι πολύ σημαντικά και τα τρία αυτά στοιχεία για μια επιχείρηση για να βαδίσει προς τη νέα εποχή. Να βαδίσει προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που λέμε, η οποία παίζει κρίσιμο ρόλο και αυτή και στο ερωτηματολόγιο, γιατί θεωρούν ότι προς εκεί πρέπει να διοχετεύσουμε κεφάλαια. Μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, κύριε Κόλλια. Έτσι θα είμαστε είναι, νομίζω εδώ και ότι το πεδίο είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, έτσι όπως ξεκίνησαμε την εκπομπή. Το momentum είναι καλό. Ας πάμε με κρίσιμες ενέργειες, τις οποίες και γρήγορες πρέπει να κάνουμε, να το εκμεταλλευτούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου.